Είναι η τρίτη ταινία του αφιερώματος. Ονομάζομαι Ηλίας Βλάχος, είμαι ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής, είμαι γραμματέας του κλάδου τέχνη και ψυχιατρική της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Και σήμερα έχουμε τη χαρά και το ιδιαίτερο γεγονός να έχουμε μαζί μας τη φίλη Αγγελική Καριστινού, η οποία είναι ηθοποιός σκηνοθέτης. Συνήθως είμαστε επαγγελματίες από το χώρο της ψυχικής υγείας που σχολιάζουμε την ταινία. Εδώ όμως, και επειδή είναι ένα θέμα που η ιστερία γενικά και τα μετατρεπτικά φαινόμενα όπως ονομάζονται έχουν επηρεάσει αρκετά και το θέατρο και τη λογοτεχνία, κρίναμε καλό και εφόσον και η κυρία Καριστινού είχε τη διαθεσιμότητα να συμπαρουσιάσουμε τη σημερινή ταινία. Θα σας πω στη συνέχεια, θα ξεκινήσω εγώ για να πω ότι παρόλο που οι κυρίες προηγούνται, θα κάνω λίγο εγώ το ιστορικό πλαίσιο για το Σαρκό. Θα συνεχίσουμε με την κυρία Καριστινού, οπότε να σας πω ότι είναι ηθοποιός σκηνοθέτης. Έχει παίξει πρόσφατα στην ταινία «Καθαρτήριο» του Βασίλη Μαζωμένου. Σκηνοθετεί τώρα του Χόρβατ το έργο «Καζιμίρ και Καρολίνα» στο Θέατρο Βαφείο. Επίσης, πρόσφατα έπαιξε στη σειρά «Στοργή» στη τηλεόραση που αφορούσε την ψυχιατρική, με την έννοια ότι ήταν η μητέρα ενός παιδιού που επισκεπτόταν ένα κέντρο ψυχικής υγείας. Και παράλληλα διδάσκει υποκριτική στη σχολή πράξη 7 και Αθηναϊκή. Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική, που είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η σημερινή ταινία έχει αρκετή συνάφεια για όσους είχατε δει την πρώτη μας ταινία, που λεγόταν «Η επικίνδυνη μέθοδος», που αφορούσε το Jung και τη σχέση που είχε συνάψει με μία αναλυόμενη του, θεραπευόμενη του, ασθενή, η οποία αργότερα έγινε και σπουδαία ψυχαναλήτρια, θα πήγαινε Σπιλ Ράιν, και το πώς ο Φρόιντ ενεπλάκει στις αρχές της ψυχανάλυσης. Μαζί του, σαν επόπτης και στη συνέχεια προσπαθώντας να δώσει διέξοδο στις συγκρούσεις που δημιουργούνται. Εδώ ερχόμαστε, παρόλο που η ταινία παρουσιάζεται αργότερα από την προηγούμενη, ερχόμαστε σε μια προηγούμενη εποχή, λίγο πριν την έναρξη της ψυχανάλυσης, όταν ο Σαρκό άρχισε να ασχολείται με τα ιστερικά φαινόμενα. Εμένα η ομιλία μου θα εστιάσει στην εποχή μέσα στην οποία ξεκίνησε η ενασχόληση με την ιστερία, που θα δούμε ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο πως ο Σαλμπετριέρ Πικιέ, το οποίο επισκέφθηκε και ο Φρόιντ αργότερα, αποτέλεσε ένα πόλο για τη διερεύνηση των φαινομένων που σήμερα πια τα ονομάζουμε, ευχαριστώ πολύ, μετατρεπτικά ή αποσυνδετικά. Ο όρος ιστερία τον βρίσκω από πολύ παλιά, δηλαδή ξεκινάει μάλλον ο όρος από την Ιστέρα, που είναι η μήτρα, την οποία τη βρίσκουμε στον Όμηρο, στον Ιπποκράτη, στον Τιμαίο του Πλάτωνα, όπου ο Πλάτωνας περιγράφει στον Τίμεο τη γέννηση των ιστερικών συμπτωμάτων με αρκετή λεπτομέρεια, για τα οποία ο καθηγητής ψυχιατρικής Κουρέτας έλεγε ότι είναι υπεύθυνη η Ιστέρα ως και διαπαντοδαπάς άλλας νόσους. Μιλούσανε στην εποχή τότε του Ιπποκράτη και αργότερα του Πλάτωνα για την πλανόμενη Ιστέρα, η οποία γυρίζει μήτρα μέσα στο σώμα και προκαλεί αυτά τα φαινόμενα. Στο Μεσαίωνα αναφέρθηκε και από τον Σαρκό στο έργο, υπήρξε δαιμονοποίηση κυρίως των γυναικών που είχαν συμπεριφορές ιστερικές, παύλα μετατρεπτικές, τις οποίες τις καίγανε σαν μάγισσες, σαν ήταν κάτω από την επίδραση κακών πνευμάτων. Ενώ ο Σαρκό το 1885, είναι η χρονιά που βλέπουμε στο έργο, 10 χρόνια πριν ο Φρόιντ και ο Μπρόιερ δημοσιεύσουν τις μελέτες για την ιστερία που αποτέλεσαν στην ουσία την αρχή της ψυχανάλυσης, βλέπουμε ότι άρχισε να απορροφάται από αυτό το φαινόμενο. Ο Σαρκό για τους εν την ιατρική, για τους εκτός ιατρικής, υπήρξε ο πατέρας σύγχρονης νευρολογίας. Είναι αμέτρητες οι ασθένειες που έχουν το όνομά του από την ALS, τη γνωστή νόση του κινητικού νευρώνα που ονομάζεται νόση Σαρκό, η Πάρκινσον, η σκλήρυνση κατά πλάκας. Υπάρχει τριάδα η διαγνωστική του Σαρκό στη σκλήρυνση κατά πλάκας, η νόσος Σαρκό Μαρί Τούθ, του άκρου πόδα, η τριάδα του Σαρκό στη κολαγκίτιδα, που είναι ο πυρετός, ο ίκτερος και ο πόνος. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η έρευνά του και η γνώση του επεκτείνονταν σε πάρα πολλά επίπεδα. Θεωρείται λοιπόν πατέρα σύγχρονη νευρολογία ο δε γιος του, ο οποίο υπήρξε και γιατρό και εξερευνητή, έχει ονομάσει το νησί τη Ανταρκτική νήσο Σαρκό. Ο Σαρκό άρχισε να ασχολείται με την ύπνωση, όπως είδαμε στο έργο, προκαλώντας μέσω της ύπνωσης την ιστερία στην παράδοση του Άντων Μέσμερ. Ίσως τον έχετε ακουστά. Ο Άντων Μέσμερ ήταν ένας Βιενέζος γιατρός, ο οποίος ζούσε στο Παρίσι έναν αιώνα πριν τον Σαρκό, δηλαδή τέλη του 18ου αιώνα, ο οποίος έκανε το εξής.
καλούσε ανθρώπους με ψυχοσωματικά θέματα, παύλα ιστερικά, συμπτώματα, σε ένα χώρο με ημίφος, όπου υπήρχε μία στέρνα με νερό, χαμηλή μουσική, κάποιες μεταλλικές ράδι, και ο ίδιος έμπαινε μέσα, λέει, με μία πολύ εντυπωσιακή στολή, έπαιρνε, θεωρούσε ότι υπάρχει μαγνητισμός της ψυχής, animal magnetism το ονόμαζε, ο οποίος διαταράσσεται σε αυτά τα φαινόμενα. Έπαιρνε λοιπόν μία ράδο, και όπως ήταν οι ασθενείς στο ημίφος χαλαρωμένοι, τους βάραγε μία στο μέρος που έπασχε, και πολλοί από αυτούς θεωρείται ότι θεραπεύονταν. Από τον Mesmer έχει βγει και ο όρος Mesmerize, αν έχετε ακούσει, του Mesmerize, που λέμε ότι αυτός με υπνοτίζει. Ο Σαρκό λοιπόν ήταν στην αυτή την παράδοση, όμως αυτό που είναι πολύ βασικό να πούμε και το οποίο τον διακρίνει από το Freud και τους μετέπειτα ψυχαναλυτές είναι ότι ο ίδιος προσπαθούσαν μέσω νευρολογίας να βρει τη ρίζα των προβλημάτων. Θεωρούσε λοιπόν, πίστευε στον νευρολογικό δετερμινισμό, όπως τον ονόμαζε. Είδατε κιόλας ότι μίλησε ότι υπάρχει κάποια βλάβη στον εγκέφαλο που θέλουμε να τη βρούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ένας άλλος διάσημος μαθητής του Σαρκό, ο Μπαμπίνσκι, ίσως τον έχετε ακούσει, ανακάλυψε στη συνέχεια το πελματιαίο αντανακλαστικό, το οποίο μπορούσε να διακρίνει, μπορεί να διακρίνει αν μια παράλυση είναι οργανική ή αποτελεί ψυχογενούς αιτιολογίας παράλυση. Χαρακτηριστικό ήταν η αναισθησία τύπου Γάντι. Βλέπατε και τη μικρή, την Ογιουστίν, που έκανε το χέρι της έτσι. Υπήρχε αυτό που λέγανε τότε την εποχή του Σαρκό, που ήταν διαφοροδιαγνωστικό, ήταν ότι κάποιες, συνήθως ήταν οι γυναίκες, θα δούμε ότι υπήρχε και αντρική ιστερία, την οποία ανακάλυψε ο Σαρκό, παρόλο που οι Γερμανοί τον κορόιδευαν, εκείνος ανακάλυψε ότι υπάρχει και η αντρική ιστερία. Εμφανίζονταν λοιπόν με ένα χέρι το οποίο δεν ένιωθε τίποτα. Γνωρίζουμε πουθενά σε όλη την παλάμη, γνωρίζουμε όμως ότι αυτό δεν είναι δυνατό νευρολογικά, γιατί η παλάμη νευρώνεται από δύο νεύρα και άλλο ένα τρίτο το μέσο νεύρο, δηλαδή από το ολέον, το κυριαρχικό και το μέσο. Άρα, να έχουν παραλύσει και τα τρία νεύρα μαζί, δεν είναι δυνατόν να στέκει ιατρικά ανατομικά. Για τον ασθενή όμως ή την ασθενή, αυτό αποτελούσε μια εσωτερική αναπαράσταση του πώς είναι η ανατομία. Μαθητής του Σαρκό υπήρξε ο Πιέρ Ζανέ, ο οποίος επέκρινε το φαινόμενο πέρα από τις ψυχογενείς διαταραχές, τις κινητικές και αισθητικές που βλέπουμε στο έργο, στις διαταραχές της μνήμης καθώς και της απαρτίωσης του εαυτού. Εξέτασε τα φαινόμενα της ψυχογενούς αμνησίας ύστερα από τραύμα, καθώς και άλλα μετατρεπτικά φαινόμενα σχέση με την πραγματικότητα και τον εαυτό, τα οποία τα γνωρίζουμε σήμερα ως αποπροσωποποίηση, παύλα αποπραγματοποίηση. Ήταν δε μαζί με τον Σαρκό οι εμπνευστές της ιδέας της διάγνωσης πολλαπλούς προσωπικότητας. Στο Σαρκό οφείλουμε, ανάμεσα στα άλλα, και τις βάσεις της ψυχογενούς προσέγγισης στα ψυχιατρικά θέματα. Ήτανε αυτός που σε ένα βαθμό προετοίμασε το έδαφος για την ψυχανάλυση και τη θεραπεία μέσω του λόγου, The Talking Cure, που το είδαμε στο πρώτο έργο για το Jung, η οποία στην ουσία ψυχανάλυση αποτέλεσε τη δεύτερη επανάσταση ψυχιατρικής, με την έννοια ότι πήρε για πρώτη φορά την ψυχοθεραπεία έξω από τα άσυλα, έξω από τα νοσοκομεία και άρχισε να τα κάνει σε χώρο ιδιωτικό. Αυτή η ψυχογενής προσέγγιση έρχεται σε αντιδιαστολή με τον Κρέπελιν, ίσως τον έχετε ακούσει, τον γερμανό ψυχίατρο, ο οποίος εστίαζε στην οργανική βάση και προσέγγιση των ψυχιατρικών νοσημάτων στα πλαίσια εκείνος του θετικισμού, που ήταν η άποψη ότι οι φυσικές και οι χημικές επιστήμες θα μπορέσουν να εξηγήσουν όλα τα ανθρώπινα φαινόμενα. Ο Σαρκό, πέρα από την ερευνητική του δουλειά, έκανε μια πλούσια απεικόνηση νευροανατομίας. Είδατε τα σχέδιά του. Οφείλουμε πολλά σε σχέση με νευροανατομικούς άτλαντες εκείνων. Όπως επίσης πολύ εντυπωσιακό τις πρώτες φωτογραφίες. Μπορεί να μην το έδειξε αρκετά. Έβγαζε όμως φωτογραφίες που τότε ήταν κάτι πολύ καινούριο για το τέλος του 19ου αιώνα. Και υπάρχουν καταγραφές και της Ογιουστίν και μια άλλη που αναφέρεται με στο έργο, μια Blanche, αν ακούσατε, Blanche Whitmon, η οποία ήταν επίσης πολύ γνωστή για τα ιστερικά συμπτώματα που παρουσίαζε. Ο Σαρκό μίλησε και για την αντρική ιστερία. Μάλιστα, οι Γερμανοί νευρολόγοι της εποχής τον κορόιδευαν και λέγανε ότι μόνο οι Γάλλοι άντρες έχουν ιστερία και όχι οι Γερμανοί. Ανακάλυψε όμως πρόσφους γρεναδιέρους από το μέτωπο, οι οποίοι, από το πολεμικό μέτωπο, οι οποίοι ανέπτυξαν στη συνέχεια ψευδοεπιληπτικές κρίσεις, σαν αυτές ο Γιουστίν, και έτσι μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν και την ύπαρξη της αντρικής ιστερίας. Να μην πούμε κιόλας ότι επειδή μίλησε στην ουσία και για τα φαινόμενα τα μετατραυματικά, θα μπορούσε κανείς να το πει και ως πρόδρομο της μετατραυματικής διαταραχής άγχους που ανακαλύφθηκε πολύ αργότερα με τον πόλεμο του Βιετνάμ. Το ενδιαφέρον που βλέπουμε του Σαρκό για τη γυναικεία σεξουαλικότητα δεν είναι πραγματικό ότι σύναψε σχέση με την Ογιουστίν. Δεν υπάρχουν τέτοιες ιστορικές καταγραφές, σε αντίθεση με το Γιούνγκ που είχαμε δει
και που είναι γνωστή η σχέση του με τη Σαμπίνε Σπίλεραϊν. Όμως, το ενδιαφέρον για τη γυναική σεξουαλικότητα είναι σύνθετο με το 19ο αιώνα γενικά για το ρεύμα του συμβολισμού. Το Zeitgeist της εποχής προήγαγε τη διερεύνηση της γυναικείας σεξουαλικότητας μέσα πάντα από την αντρική ματιά. Αναφέρθηκε ήδη και η μελέτη Freud Breuer του 1995 που ασχολήθηκε με νηστερία. Όμως, στην εποχή εκείνη, η ζωγραφική και η λογοτεχνία του συμβολισμού ήθελε να περιγράψει με λέξεις και χρώματα μία άλλη, σχεδόν αδιόρατη, υπερβατική πραγματικότητα, βρίσκοντας τα απαραίτητα σύμβολα για να εκφράσει επαρκώς το υπερβατικό, το transcendence. Αυτά γράφει ο Σάιμονς το 1958, ο οποίος έχει μελετήσει το συμβολισμό. Χρειάζεται να θυμηθούμε ότι σύμβολο τι είναι. Στην αρχαιότητα κόβανε ένα νόμισμα στη μέση, έπαιρνε μια οικογένεια τη μία μεριά του νομίσματος, η άλλη οικογένεια το άλλο, το κρατούσαν για χρόνια και όταν βρίσκονταν ξανά, τα συνέβαλαν τα δύο κομμάτια, οπότε το σύμβολο στην ουσία αποκαθιστούσε ολόκληρο το σύμπτωμα. Το σύμπτωμα από μόνο του είναι ένα μέρος αλήθειας, είναι ένα σύμβολο που χρειάζεται και το άλλο μέρος, το ασυνείδητο κατά Freud, εδώ το τραύμα στην περίπτωση του Γιουστίν, για να μπορέσουμε να δούμε τελικά όλη την αλήθεια. Ξαναγυρίζοντας στους συμβολιστές που ήταν οι κυρίαρχοι στη τέχνη της εποχής, αντλούσαν τα θέματα τους από το μυστικισμό, τους άρεσε η έννοια του απόκοσμου, η ατμόσφαιρα του θανάτου και η υποφθόνια δύναμη της σεξουαλικότητας, που είναι πολύ κοντινά ως θέματα και για τη ψυχανάλυση, η οποία αναδείχθηκε την ίδια περίοδο. Προβάλλονταν ως πρότυπα της τέχνης τότε το πρότυπο της femme fatale, της μοιραίας γυναίκας, που αντλούσαν θέματα τόσο από τη βίβλο όσο και τη μυθολογία. Παραδείγματος χάρη, ένα πολύ χαρακτηριστικό γυναικείο πρόσωπο femme fatale που παρουσιαζόταν ήταν η Σαλόμη και η Μέδουσα, που ήταν αγαπημένα θέματα του συμβολισμού, γυναίκες που διεκδικούν τον ερωτισμό τους και σπέρνουν το θάνατο. Όπως η Σαλόμη έκανε στο προφήτη Ιωάννη, λέγεται ότι μεταξύ του 1870 και του 1910, τώρα είναι 1885, ζωγραφίστηκαν στην κυριολεξία εκατοντάδες πίνακες της Σαλόμης σε όλη την Ευρώπη. Μόνο ο Γουστάβ Μωρό είχε ζωγραφίσει 45 πίνακες. Το 1892, ένα χρόνο πριν το θάνατο του Σαρκό, ο Όσκαρ Ουάιλντ γράφει το έργο Σαλόμη, που θεωρήθηκε μισό βιβλικό, μισό πορνογραφικό από τους Άγγλους λογοκριτές της εποχής. Μετά από μία μαραθώνη ερωτική εξομολόγηση στο Γιοκανάρι και τον αισθησιακό χώρο των 7 πέμπλων στον Ηρώδη, η Σαλόμη ζητά την κεφαλή και φυλάει το στόμα του νεκρού πια προφήτη. Ο Κλίμτ επίσης, για όσους που το γνωρίζετε τώρα περισσότεροι, είχε ασχοληθεί επίσης πολύ με το γυναικείο σώμα, με τη γυναικεία σεξουαλικότητα, πάλι μέσα από την αντρική ματιά. Ο Σαρκό, όπως είδαμε στο γράμμα που διαβάζει η σύζυγός του, η οποία κατά σύμπτωση δεν ήξερε, είναι η κόρη του Μαστρογιάννη και της Κατρίνη Ντενέβ, αυτή η Κιάρα Μαστρογιάννη, κατηγορήθηκε από τον Γκί ντε Μοπασάν ότι συντηρούσε ένα κοπάδι, όπως το ονόμαζε, νευρωτικών γυναικών που τις μόλυνε με δαιμονική φρενίτιδα. Είμαστε όλοι ιστερικοί, έλεγε ο Γκί ντε Μοπασάν σε αυτό το άρθρο, εξαιτίας του Σαρκό. Θα μπορούσε κανείς να δει μια αναλογία σαν το Διόνυσο στις Βάχιες που τρελαίνει ερωτικά τις γυναίκες της Θήβας και πάνε στο Κυθερώνα για να κάνουν τα όργια κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, όλη αυτή η φιλολογία περί Σαρκό, περί νοσοκομείου κλπ. Στο έργο δίνεται και αρκετά έντονα. Υπήρχε συνεχώς και η υποδόρια αίσθηση του σεξουαλικού. Στο επίπεδο του συμβολισμού, θα μπορούσε κανείς να δει τη σχέση του Σαρκό με τη Λουίζα Αγιουστίν Κλαϊζές, όπως λεγότανε, τη σχέση στην εξανικευμένη μορφή του πυγμαλίωνα με το δημιούργημά του. Βέβαια, είναι ενδιαφέρον ότι το έργο δεν δείχνει καμία παρέμβαση στο Σαρκό θεραπευτική. Η ίδια θεραπεύτηκε μία με τη σφαγή του κοτόπουλου και μία με την πτώση της. Δηλαδή, ο ίδιος ο Σαρκό δεν συνετέλεσε σε κάτι στη θεραπεία της. Μέσα από μία αναζωπήρωση, αναβίωση ενδεχομένως τραύματος, εκείνη έγινε καλά. Κυριολεκτικού τραύματος στη κεφαλή και συμβολικού τραύματος με τον κοτόπουλο. Τη σχέση δυνάστη-δυναστευόμενου, κάποια στιγμή έχουμε την αίσθηση σαν να βλέπουμε την αρκούδα με τον αρκουδιάρη από το ποίημα Ιεράδος του Σικελιανού που παρουσιάζεται, το λέει κιόλας. Οι ασθενείς κάποιες είναι σαν ζώα, δηλαδή χρησιμοποιούν τόσο απαξιωτικούς όρους. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και η σχέση του καταπιεστή και του κακοποιητή με το κακοποιημένο. Αυτά που της λέει ότι δεν θα μπορέσεις να φύγεις, γιατί δεν ξέρεις να διαβάζεις, δεν έχεις χρήματα, τι δουλειά θα βρεις. Στην βιβλιογραφία σε σχέση με τη συζυγική κακοποίηση, πολλές φορές αναφέρεται το πώς το θύμα υφίσταται την κακοποίηση από τον σύζυγο που περνάει στον αυτοτρομοκρατή ότι δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Συνήθως κακοποιημένη είναι η γυναίκα. Η άγρια κατάσταση του νοσοκομείου που βλέπουμε δείχνει πολύ και το ιατροχετρικό μοντέλο το οποίο ίσχυε τότε, όπου ο γιατρός και ο άντρας γιατρός ήταν στην ουσία η εξουσία.
Έχει ενδιαφέρον αλληγορικά επίσης, αν δούμε αυτή τη σχέση, το πώς εκείνη μπορούσε να μείνει στη σχέση μόνο ούσα ασθενής. Είναι πολύ ενδιαφέρον και αλληγορικά και μεταφορικά να δούμε πώς πολλές φορές άνθρωποι μένουν σε σχέσεις ή εξαρτώνται σε σχέσεις όσο μπορούν να φέρουν κυριολεκτικά μεταφορικά την έννοια της ασθένειας. Δηλαδή δεν είναι αρκετά ισχυροί για να αποδεσμευτούν. Το ίδιο και στις θεραπευτικές σχέσεις πολλές φορές. Ακούμε συχνά παραδείγματα θεραπευτών που δεν αφήνουν τους θεραπευόμενους να ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους, λέγοντάς τους ότι ακόμα δεν είναι έτοιμοι. Μπορεί να ισχύει κάποιες φορές, χρειάζεται όμως και ο ίδιος ο θεραπευτής να είναι αρκετά αναλυμένος για να ξέρει τα όρια του. Κλείνοντας αυτή τη μικρή εισαγωγή, ήθελα να αναφερθώ λίγο και αυτό για τα σύμβολα, στο σύμβολο του αίματος και της εμμηνουρίσεως που αναφέρθηκε αρκετά στο έργο. Γράφει κάποιος σύγχρονος θεωρητικός της εποχής. Τι κάνει τη γυναίκα, η γυναίκα. Στο Μεσαίωνα υπήρχε η πεποίθηση ότι αν το αντρικό μόριο αγγίξει το αίμα της εμμηνουρίσεως, θα καεί και ότι τα παιδιά που θα βγουν θα είναι δαιμονισμένα και θα έχουν κόκκινα μαλλιά, σαν τον διάβολο. Συγχρόνως, το αίμα της, το αίμα της εμμηνουρίσεως έχει φέρνει μάλλον συνειρμούς για τη ζωή και το θάνατο όλου του αίματος της ζωής. Ο Φρόιντ ταυτίζει το σώμα και το αναπαραγωγικό κύκλο ως την τοποθεσία εκεί που γράφεται το συμβολικό. Σαν η έμεινος ρίση να είναι μια υπενθύμηση για το αναπόδραστο του θανάτου, καθώς και το δυναμικό για τη νέα ζωή με την πρώτη περίοδο που έρχεται στην κοπέλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γιουστίν αναβαπτίζεται και αρχίζει η πορεία της προς την ίαση τη στιγμή που μέσω του τραύματος του αίματος που βλέπει τον κόκορα, το κοτόπουλο να σφαγιάζεται, αρχίζει και ανακτά σιγά σιγά την απαρτίωση του εαυτού, αφήνοντας πίσω της τα ιστερικά παύλα μετατρεπτικά συμπτώματα. Η Έλεν Ντόις, ψυχαναλήτρια μεταγενέστερη, γράφει ότι το αίμα της εμμηνουρίσεως μπορεί να απελευθερώσει αποθυμένες μνήμες και συναισθήματα. Ενώ η Κάρεν Χόρνεϊ γράφει άλλη γυναίκα ψυχαναλήτρια μεταγενέστερη και εκείνη, ότι πολλές φορές είναι η κοινωνική καταπίεση η οποία κάνει τη μητέρα ανήσυχη και απορριπτική για την εμμηνουρίση και τελικά περνάει και στο νεαρό κορίτσι αυτή την αίσθηση για το αίμα ως κάτι απορριπταίο. Κλείνοντας, ήθελα να κλείσω με ένα απόσπασμα του Σαρκό, το οποίο το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον τόσο για την επιστημονική προσέγγιση, αλλά γενικότερα στον τρόπο που προσεγγίζουμε τα πράγματα, ο οποίος έχει γράψει κάπου μέσα στα πολλά, πολλά γραπτά του, ότι σε τελική ανάλυση βλέπουμε μόνο όσα είμαστε έτοιμοι να δούμε, ό,τι έχουμε διδαχθεί να βλέπουμε. Αποκλείουμε και αγνοούμε ό,τι δεν αποτελεί μέρος των προκαταλήψεών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα περάσουμε στην Αγγελική Δικαριστινού που θα μας πει ένα πολύ ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα εισήγηση για το ρόλο της ψυχής νόσου τόσο συμβολικά στο σινεμά και στο θέατρο και στο σινεμά, όσο και την υποκριτική του προσέγγιση. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καταρχάς, είχαμε πολύ ωραία όλα αυτά και δεν ήταν πραγματικά ήταν πληροφορίες που δεν τις γνώρισα. Όταν ο Ηλίας. Συγγνώμη, θα σου μιλάω στα ποινικά. Ναι. Λοιπόν, ζήτησε να κάνω μια ομιλία για τη σκηνική αναπαράσταση της Στέλλας. Προσπάθησα να σκεφτώ στην πραγματικότητα ποιοι είναι η περιβόητη τρελή του παγκόσμιου νευρολογίου. Και έτσι άρχισα να περιφέρω τον μυαλό μου από τον ΕΕΝΤΑ, τον νοσοκόπιο ΕΕΝΤΑ που έσπαγε τα πρόβατα, θεωρώντας ότι εκδικείται τους εχθρούς του. Μέχρι την Lady τη Μάκδα που έβλεπε εκείνη, είδε αίμα προ τα χέρια τη ω τιμωρία για το φόνο του βασιλιά. Από την Κλάρκ του Μπουάρ, ήταν ένα Βουλία που διέφευγε στο δικό τη σύμπαν για να επιβιώσει να παίξει τη σκληρή πραγματικότητα. Μέχρι την Καμίλη Κλοντέλ, τη γνωστή ποιήτρια, αιωμένη του Ροντέ, που τη σπόρεσαν την ταβέλα στην πραγματικότητα τη ψυχικά ασθενού, προκειμένου να τη κλείσουν το στόμα, να μην ακουστεί η αλήθεια. Και έτσι, αναλογιζόμενοι όλα αυτά τα πλάσματα του θεάτρου και πολλά ακόμα, κατάλαβα ότι τελικά η τρέλα στο θέατρο δεν είναι ο αυτός σκοπός, όπως ούτε καν και η ρόλη. Η τρέλα και η ρόλη μαζί είναι οχήματα για να υποθεί μια μεγάλη αλήθεια, να αποκαλυφθεί μια μεγάλη αλήθεια,
ή τέλος πάντων να διαπραγματευτούμε μια αλήθεια και να ακούμε αυτό που λέγεται. Για παράδειγμα, η σεξουαλική τρελή είναι πιο σύντομη και σοφή από όλους τους ήρωες, ακριβώς γιατί κάτω από αυτό το περίγυμα που αυτοί δεν ξέρουν τι λένε, λένε τις μεγαλύτερες σοφίες και αλήθειες. Και μάλιστα προστατεύοντας τον ποιητή από την οργή της εξουσίας, που φυσικά, εάν άκουγε εφθασώς όλα αυτά που λένε οι τρελοί απολογικούς εντός εισαγωγικών ήρωες, θα τον έστελναν στην κρεμάλα, στη φυλακή, στην καλύτερη περίπτωση. Και αν αυτό είναι προφανές ένα πολιτικό κείμενο, το ίδιο συμβαίνει στην ουσία και σε ένα συγχρονικό έργο. Δηλαδή, θυμάμαι μια παλιά ηθοποιό που έλεγε ότι η τρέλα στη σκηνή πρέπει να είναι φαντεζή. Και είχε πάρα πολύ δίκιο, γιατί αυτό σημαίνει ότι μέσα από αυτή απελευθερώνεται και ο λόγος και η ενέργεια του ηθοποιού. Σίγουρα, ας πούμε, όταν έχουμε σε έναν ήρωα χαρακτηριστικά ψυχικής νόσου που έχει δώσει ο ίδιος ο συνεργέας, ο Τσέχο, ας πούμε, που είναι ο ίδιος γιατρός, το κάνει εξαιρετικά και με το μερίδιο λεπτομέρεια και ευαισθησία σε πάρα πολλούς από τους χαρακτήρες του, τότε ναι, ο ηθοποιός πρέπει να σταθεί στη συμπτωματολογία, να τη μελετήσει και να ανατρέξει δηλαδή και στα ιατρικά βιβλία, όπως ώστε να την πραγματοδοσεί σκηνικά. Η πραγμάτωση του συμπτώματος κοινικά συμβαίνει μόνο δια του σώματος και με κανέναν άλλο τρόπο. Και μέσα από αυτή τη σωματική προσέγγιση μπορεί να πετύχει ένα μεγάλο μέρος αυτό που λέγαμε σκηνική αναπαράσταση της τρέλας. Βέβαια, το ζητούμενο πάντα σε έναν ρόλο είναι να ανακαλύψει αυτό το εσωτερικό νήμα. Να ανακαλύψει τη λογική του. Να ανακαλύψει δηλαδή αυτές τις συνδέσεις που δεν υπάρχουν, αλλά τελικά δένουν τα λέξεις και τις πράξεις του. Και αυτό είναι ζητούμενο κάθε φορά για έναν ηθοποιό, όχι μόνο όταν έχει να παίξει έναν παράφορο, ας πούμε, δεν μου αρέσει πολύ αυτή η λέξη, δεν ξέρω πώς αλλιώς, αλλά και ένα λογικό χαρακτήρα. Τότε, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε το εσωτερικό νήμα ενός ανθρώπου που η γυμνή του, που η λογική του ανηβαίνει στην κοινή λογική, τότε ο ηθοποιός πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με τις δικές του αποκαταλήψεις, πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με τα δικά του πιστεύω, με τα δικά του όσα γνωρίζει, όσα έχει δει, όσα θεωρεί ότι είναι σωστά, μάλλον, και μάλλον με τον ίδιο τον εαυτό, προκειμένου να ανακαλύψει αυτή την άλλη για μένα λογική. Στην ουσία, και σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι η ψυχιατρική και το θέατρο συναντιούνται πέρα από την αναπαράσταση των συμπτωμάτων. Γιατί και η ψυχιατρική αυτό καλείται να ανακαλύψει στην πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή η λογική του ασθενούς. Τι είναι αυτό που τον κάνει στην πραγματικότητα να είναι ασθενής. Βέβαια στο θέατρο όλο αυτό έχει και μια άλλη διαδικασία. Γιατί αν απλά παραστήσουμε έναν άνθρωπο με μια ψυχική ασθένεια, αυτό αυτομάτως για έναν θεατή θα δημιουργήσει μια απόσταση. Με την έννοια πια ότι θα πει: α, τον καημένο, ναι, θα το συμπονέσει, ναι, θα το λυπηθεί, ναι, μπορεί να το πληκτήρει, μπορεί να το τρομάξει. Αλλά σίγουρα δεν θα επικοινωνήσει βαθιά μαζί του. Άρα λοιπόν η τρέλα γίνεται ή οποιαδήποτε ψυχική ασθένεια γίνεται μια αφορμή στην πραγματικότητα για να μιλήσουμε με την εικόνα και να δούμε αυτό που μπορούμε να συναντηθούμε όλοι μας. Εμπροκειμένου να στην ταινία εδώ, αυτή η Αυγουστίνη είναι ένα θέμα πατριαρχία. Δεν είναι μια ψυχικά ασθενή μόνο. Δηλαδή μπορεί να είναι κιόλα, αλλά βασικά εκεί που επικοινωνούμε όλοι μαζί τη είναι το θέμα τη πατριαρχία. Με συγχωρείτε. Στη δικιά μα δουλειά λοιπόν, ένα τρελό έτσι από μόνο του μπορεί να γίνει και μια περιπτωσιολογία, η οποία τελικά να μην αφορά κανέναν μα. Γι' αυτό ακριβώς ο ηθοποιός πρέπει να βρει αυτή την προσομοίωση ή αυτό το άλλο. Αυτό δηλαδή που καλείται να βρει ο γιατρός για τη θεραπεία. Και θα σας επιτρέψω να σας αναφέρω έτσι μερικά παραδείγματα από τη δική μου δουλειά. Γιατί δεν έχω άλλα να σας πω. Ας πούμε, πριν από μερικά χρόνια σκηνοθέτησα τον Έντι, τη Μαργαρίτα Καραπάνου, μια συγγραφέας, η οποία μίλησε πάρα πολύ ανοιχτά και με τόνι για την διπολική διαταραχή.
Είναι το ναι ένα ντοκουμέντο, ας πούμε, μια καταγραφή μιας εθελακτικής αρρώστιας. Μπορεί και να είναι. Το βασικό όμως είναι ότι στο ναι βλέπουμε μια γυναίκα η οποία παλεύει μέσα σε ένα βαθύ σκοτάδι να βρει το φως και το παλεύει με νύχια και με δόντια. Ακριβώς αυτό το σημείο, λοιπόν, η κυρία Λόρα, το alter ego της Καραβάνου, μπορεί να συναντήσει όλους εμάς και όχι μέσα από τα συμπτώματα της πολιτικής διαταραχής. Θυμάμαι τότε ότι κάποια φορά μία κυρία μας έκανε στην ένα τηλέφωνο επί μια εβδομάδα για να κρατήσει το εισιτήριό της. Αυτό μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί δεν τα καλάγανε αυτή την επιμονή. Τέλος πάντων, όταν ήρθε αυτή η κυρία στην παράσταση, ήθελα να μου πω ποια είναι και γιατί είχε τόση μεγάλη αγωνία. Να μην τη πάρουν τη θέση, δηλαδή. Ναι. Έκατσε λοιπόν στην παράσταση και πριν να ξεκινήσει η παράσταση, άρχισε να κλαίει. Έφυγε. Πολύ. Έφυγε καθόλου τη διάρκεια τη παράσταση. Σε σημείο που η ηθοποιός με έπεισε πολύ μπροστά να μιλήσει από τον κάμπο, που έτσι ήταν. Τέλος πάντων, όταν τελείωσε αυτή η πολύ δύσκολη παράσταση που ζήσαμε. Ήρθε ένας στα καμαρίνια για να μας δώσει χαρακτήρι και είπε τότε στην ηθοποιό, την Γιάννα Βενιλούπολη, ότι ναι, ναι, είσαι πολύ καλή ηθοποιός, αλλά ξέρεις, ένας άνθρωπος με μανιοκατάθλιψη, με μανιοκατάθλιψη το έλεγα τότε, ακόμα, περνάει 6 μήνες την μία φάση και 6 μήνες την άλλη. Και τότε πολύ αυτόν τα είπα, ναι, αλλά δεν μπορούμε να πέσουμε 6 μήνες την παράσταση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην πραγματικότητα, η πραγμάτωση της τρέλας δεν μπορεί ποτέ να είναι κανονική, όπως και τίποτα άλλο, στο θέατρο. Όταν έπρεπε εγώ να παίξω μια κοπέλα η οποία είχε μια διαταραχή, στο έργο «Η ιστορία που έκανα με τον αγώνα του Μισήμα», του Εθνικού Ποιητή της Ιαπωνίας, είχα κρατηθεί πάρα πολύ. Αυτή η κοπέλα είχε μια τρομερή ερωτική απογοήτευση. Είχε πουληθεί σε μια ζωγράφο που έβλεπε στο πρόσωπό της την αναμονή και αυτό που βοήθηκε πολύ και ξεδράμιζε. Και αυτό που έκανε κάθε μέρα είναι να πηγαίνει στο σταθμό μαζί με την πεντάλια που της είχε δώσει ο αγαπημένος της και να περιμένει εκεί μήπως εκείνος γυρίσει. Γυρνώντας στο σπίτι, αφηγούνταν τα όσα είχε ζήσει στο σταθμό με αρκετά γκράνι νοικόνες, περιγράφοντας τους επιβάτες, τους γελετούς κτλ. Δεν μπορούσα καθόλου να καταλάβω και είχα πολύ μεγάλο χάο μέσα μου για το πώς πρέπει να πω αυτή την αφήγηση των επιβατών που μοιάζουν με σκελετούς. Μέχρι που αποφάσισα σε μια πρόβα να το πω πάρα πολύ απλά, σαν να μην σημαίνει τίποτα. Και έτσι κατάλαβα ότι η ίδια η δομή του μίσημα, η ίδια η δομή του κειμένου, όχι μόνο αιτιολογούσε γιατί είχα να διέφευγε στον κόσμο της, αλλά κυρίως μιλούσε για κάτι άλλο πέρα από αυτή τη διαφυγή, το οποίο ήταν η έννοια της αναμονής, δηλαδή μιας καθαρά φιλοσοφικής ιδέας και όχι μιας ψυχικής ασθένειας. Και θυμάμαι ότι ήταν η Κλοντέρ, με την οποία είχαμε κάνει πάλι μια ωραία συζήτηση με τον Ηλία, και με την Κλοντέρ την έπαιζε τότε η Μάνια του Παρνιδιού, η οποία ήταν μια γυναίκα που και για την παράστασή μας και για τη Μάνια, αλλά και για τους γιατρούς που την είχαν εξετάσει την εποχή της, δεν ήταν τρελή. Παρ' όλα αυτά, είναι έγκλη στην προσυχιακή για 40 χρόνια. Σε μια στιγμή της παράστασης, γιατί η Καμίλ Κλοντέρ ήταν μια γυναίκα μπροστά από την εποχή της. Γιατί η Καμίλ Κλοντέρ ήταν μια γυναίκα η οποία τολμούσε να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί η Καμίλ Κλοντέρ ήταν μια γυναίκα η οποία τολμούσε δημόσια να κάνει σκηνικά στο ροτέρ για τις υπόλοιπες αγαπημένες του. Πράγμα παράδειγμα. Και είχε καταληφθεί και από τον αδερφό. Και είχε, όταν είχε καταληφθεί από τον αδερφό της, τον Πολ Κλοντέρ, δηλαδή ήθελα από τον Πολ Κλοντέρ, επειδή ήταν διπλωμάτης, την ήθελε στο ψυχολογικό για να μην μιλάει και τους διασύρει. Αυτό λέω, είχε εγκαταληφθεί στο νοσοκομείο, στο ψυχιατρίο, είχε εγκαταληφθεί ως ψυχικά ασθενής αυτό, ναι. Δεν την πήραν πίσω στο σπίτι αυτό, ναι. Σε αυτή την παράσταση, λοιπόν, είχαμε επιστήμη μας ύπνωσης. Την οποία έκανα εγώ που έπαιζα τη γιατρό της Κλοντέρ, την Κωνσταντίνα Πασκάλ, δεν ήταν πραγματική της γιατρός, ήταν μια φαντασιακή συνάντηση. Και τότε είχαμε διαβάσει πάρα πολλά πράγματα για το πώς γίνονταν οι υπνώσεις, ας πούμε, στις αρχές του 20ου αιώνα. Και κάποια στοιχεία προσπαθήσαμε να τα κρατήσουμε σε αυτή τη διαδικασία της κλινική. Τέλος πάντων, όσο κανονική μπορεί να γίνει μια ύπνωση στη σκηνή, που δεν, σε καμία περίπτωση δεν είναι κανονική, όπως καταλαβαίνετε. Και διαπιστώσαμε ότι αυτό είναι εξαιρετικά βαρετό. Απλά βαρετό. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Οπότε η Μάνια
τον ακούσα πάρα πολύ καλό ηθοποιός και φοβερό μυαλό θεατρικό, άρχισε και προχώρησε σε μια σωματοποίηση αυτής της δυνήμης που ανέσυρε η Κλοντέλ μέσα από την γνώση της, κάνοντας εξαιρετικά δύσκολα σωματικά πράγματα, τα οποία σίγουρα ένας άνθρωπος στην γνώση δεν θα μπορούσε να κάνει. Αυτό ήταν και η πιο συγκινητική στιγμή της παράστασης, ακριβώς γιατί η Μάνα κατάφερε να δώσει μέσα από αυτό τη μεγάλη εικόνα. Αυτό δηλαδή το σημείο της επικοινωνίας, γιατί το θέατρο είναι μια μορφή επικοινωνίας. Πιστεύω ότι και η ψυχιατρική είναι μια μορφή επικοινωνίας. Δεν είναι μόνο μια θεραπεία, είναι μια βαθιά μορφή επικοινωνίας, όπως και το θέατρο. Και μέσα από αυτό βλέπουμε είτε το πραγματικό άτομο, είτε τη μεγάλη εικόνα που μπορεί να μας αφορά όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε την Αγγελική Καριστινό. Πολύ ωραίο αυτό για την προσέγγιση μιας άλλης γλώσσας, που είναι η ψυχική γνώση για το θέατρο και η ψυχιατρική που καλείται να αποκωδικοποιήσει τι μας φέρνει αυτός που έρχεται να μας μιλήσει.